Ξεκίνησαν οι εργασίες για την απομάκρυση του βυθισμένου πλωτού Γερανού στην ακτή της Ραψάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια εταιρεία μάλιστα κέρδισε τις δημοπρασίες και για τα άλλα δύο ναυάγια στην περιοχή της Καβάλας. Έπρεπε να τον πάρουν και πιο μπροστά. Κακώς που τον άφησαν τόσο καιρό. Εδώ είναι παραλία για να κάνει κόσμος μπάνιο. Έπρεπε να τον πάρουν εδώ και καιρό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Που κάνει κόσμος μπάνιο πρέπει να φύγει από πέρυσι. Το περιμέναμε από καιρό. Να καθαρίσει εδώ ο τόπος, γιατί είναι απαραίτητο. Έπρεπε πολύ πιο νωρίς, με αυτά που γίνει τώρα, έπρεπε πριν 5 χρόνια. Λέρωσε τον τόπο, μόλυνε και τώρα το κάνουν το έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση ανέλγησης είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποιο απρόοπτο και οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Το πλωτό έχει δημοπρατηθεί από τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας μαζί με κάποια άλλα παλιά πλωτά, τα οποία έχουν παραμείνει πολλά χρόνια και μολύνουν κατά τόπους την περιοχή. Το έργο ξεκίνησε από την αρχές της εβδομάδας περίπου και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής θα έχουμε τελειώσει το έργο τουλάχιστον της απομάκρυνσης του πλωτού. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες. Ο νόμος 2881, που είναι ο νόμος περί ναυαγίων, έχει μια περίπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα αυστηρή, που πρέπει να τηρείται. Χρονοδιαγράμματα, κοινοποιήσεις στους ιδιοκτήτες, δανειστές, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απαιτήσει από τα πλωτά. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι δηλαδή το ότι υπήρξε καθυστέρηση εκ μέρους του οργανισμού. Υπάρχει η διαδικασία, η οποία δυστυχώς είναι χρονοβόρα. Τα άλλα δύο ναυάγια τα οποία έχουν εκποιηθεί με το ίδιο πλωτό είναι το παλιό ψαράδικο το Ρήνη Σάβας που βρίσκεται στο Καρνάγιο κάτω από τις Καμάρες, καθώς και ένα παλιό εγκαταλειμμένο δελφίνι το Falcon το 4 που είναι στο εμπορικό λιμάνι στο Φιλίππος Β.